Πάμε στον κύριο Μπαριώτα να μας εξηγήσει λίγο την εικόνα που υπάρχει στο νοσοκομείο. Τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα, κύριε Μπαριώτα, πού βρισκόμαστε? Νομίζω ότι στα νοσοκομεία, σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί από χθες το μεσημέρι. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Ένας πλέον σε εμάς και οι υπόλοιποι στην μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι που έχουν σταθεροποιηθεί, έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν γίνει τα χειρουργεία και απομένει, νομίζω, η νοσηλεία τους. Θέλω να πιστεύω χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Θα κρατήσει μέρες στη νοσηλεία, τι λέτε, είναι βαριά περιστατικά. Τα περισσότερα παιδιά έχουν κακώσεις οι οποίες έχουν, αν θέλετε, προβλέψιμη πορεία, δεν περιμένει κανείς κάτι εξαιρετικό. Το μεγάλο πρόβλημα σε εμάς στο νοσοκομείο και το μεγάλη εκκρεμότητα, αν θέλετε, είναι η ταυτοποίηση των δωμάτων που εξακολουθεί από χθες βράδυ. Mm-hmm. Δεν έχω πληροφόρηση πρωινή. Δεν έχω πάει ακόμη στο νοσοκομείο. Αυτό συνήθως πόσο αργεί, κύριε Μπαριώτα? Δηλαδή, από τη στιγμή που θα κάνεις τεστ DNA, ένα συγγενής, με το DNA που θα ληφθεί από ό,τι έχει βρεθεί, πόσο χρόνο χρειάζεται για να ταυτοποιηθούν αυτά τα δύο? Είναι κάποιες ώρες. Τα τεστ χρειάζονται κάποιες ώρες το καθένα ξεχωριστά και μιλάμε για μερικές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, διασταυρώσεις, οι οποίες έχει να κάνει και με την διαθεσιμότητα και με την ταχύτητα της συσκευής που κάνει τελικά το matching, που λέμε δηλαδή τη διασταύρωση. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι μέσα στη μέρα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του φορτίου θα διεκπεραιωθεί. Δεν είμαι σε θέση να κάνω προβλέψεις. Από χθες και η κυρία Γκάγκα που ήταν χθες στο νοσοκομείο μέχρι αργά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία προσπαθούν να τελειώσουν τουλάχιστον τις διασταυρώσεις και τις ταυτοποιήσεις των ανθρώπων που είναι εύκολες εντός εισαγωγικών σχετικά, έτσι ώστε να αρχίσει να κινητοποιείται το δεύτερο μέρος του δράματος, η αποκομιδή των σωρών και η έναρξη διαδικασίας αποχώρησης και ταφής. Αυτή τη στιγμή όμως εξακολουθούν να είναι οι συγγενείς των θυμάτων στο νοσοκομείο, ναι, με όλο το φορτίο που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν, το ψυχολογικό και το συναισθηματικό. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Υπάρχουν ομάδες. Θέλω να πω ότι λειτουργήσε το σύστημα από τα μεσάνυχτα προχθές. Το σύστημα λειτουργήσε αρκετά καλά, χωρίς μεγάλα κενά και χωρίς μεγάλες αποτυχίες, και στη διακομιδία αλλά και στην νοσηλεία των ασθενών και στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των συγγενών που δηλώνουν και αναζητούν τα παιδιά τους κυρίως, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό ήταν ένα τρένο φοιτητών, έτσι, και δυστυχώς και εμπλεκόμενοι είναι κατά μαζική πλειοψηφία, κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι νέοι κάτω από 25 χρονών. Άρα είμαστε στην πιο δύσκολη φάση, λέτε, κύριε Μπαριώτα. Υπάρχει μια εκτίμηση για τους γονείς οι οποίοι ψάχνουν τα παιδιά τους με τις φωτογραφίες στα χέρια, που δεν ξέρουν τι έχουν απογίνει, δεν μπορούν να τα εντοπίσουν πουθενά. Υπάρχει μια... Εσείς έχετε μια εξήγηση που μπορεί να βρίσκονται αυτά τα παιδιά? Θα είναι ανάμεσα στις ορούς? Μπορεί να είναι παιδιά τα οποία έχουν πάει σε κάποιο νοσοκομείο και δεν έχουν προλάβει να επικοινωνήσουν? Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Από όσο ξέρω, οι ασθενείς που δεν επικοινωνούν, που είναι διασωληνωμένοι, ταυτοποιημένοι. Έχουμε τα στοιχεία τους από την πρώτη στιγμή ή έγιναν για αναγνωρίσεις μέσα στο πρώτο 24ωρο, στη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή, η μία κοπέλα που ήρθε χωρίς στοιχεία και διασωληνώθηκε, αναγνωρίστηκε από τους συγγενείς της στη μονάδα εντός λίγων ωρών. Ήρθαν οι άνθρωποι αναζητώντας το παιδί τους και το αναγνώρισαν. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι η ταυτοποίηση των αγνοούμενων με τους ορούς, και εκεί είναι οι περισσότεροι. Προφανώς μπορεί να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ήταν στην αμαξοστοιχεία χωρίς να έχουν δηλωθεί πουθενά ή χωρίς να τους έχει αναζητήσει κανείς και να βρίσκονται ανάμεσα στους ορούς. Αντιστρόφως, μπορεί κάποιο από αυτά τα παιδιά να βρίσκεται κάπου εκτός νοσοκομείων, επαναλαμβάνω, γιατί στα νοσοκομεία τα ονόματα και ταυτοποιήσεις έχουν γίνει, και να μην έχει έρθει σε επαφή με τους γονείς τους. Όλα είναι δυνατά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι το κύριο και το βασικό σενάριο είναι ότι απομένει η ταυτοποίηση των ονομάτων των δηλωμένων ως αγνοωμένων με τις ορούς. Αυτή η μακάβρια διαδικασία που γίνεται από χθες, και πολύ φοβάμαι ότι θα φάει και όλη τη μέρα σήμερα εκ των πραγμάτων αναγκαστικά. Είναι ο αριθμός των θυμάτων τέτοιων και η κατάσταση πολλών από τις ορούς τέτοια, που πολύ φοβάμαι ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να επισπευστεί και χρειάζεται και προσοχή και χρόνος. Και είναι και για εσάς πολύ ψυχοφθόρα, φανταζόμαστε, γιατρέ, αυτή η διαδικασία. Όσο και να λέμε, γιατρός έχει δει και έχει ξαναδεί. Εγώ ορθοπαιδικός είμαι, δεν συμμετέχω στη διαδικασία. Είναι άλλοι συνάδελφοι που από χθες ξημερώματα
μπήκαν στη διαδικασία της συγκρότησης όλης αυτής της ομάδας, οι ιατροδικαστές που ήρθαν και από άλλες πόλεις, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής που είναι στο νοσοκομείο μας από την πρώτη στιγμή, μιλούν και προσπαθούν να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Εγώ έκανα το καθήκον μου, αν θέλετε, μέχρι χθες το μεσημέρι με τα χειρουργεία που εκκρεμούσαν και τα οποία, δόξα τω Θεώ, έγιναν και εξελίχθηκαν όπως έπρεπε. Τα ορθοπαιδικά, λέτε, τα θέματα. Και από εκεί και πέρα είναι η παρακολούθηση των ζώντων. Για μας είναι λίγο πιο ευχάριστο το. Είναι πιο εύκολο. Ομολογώ, αλλά εξακολουθεί να είναι το μεγάλο φορτίο και η μεγάλη φόρτιση στο νοσοκομείο όλων μας. Είναι αυτή η διαδικασία, η μακάβρια διαδικασία της αυτοποίησης. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαριώτα.